Εδώ έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα σας, κύριε Στυλιανίδη. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Πιστεύω ότι είσαστε λίγα δεύτερα στην γραμμή. Ακούσατε εδώ και το σχόλιο του συναδέλφου σχετικά με το ερώτημα αν ο κύριος Μεϊμαράκης έχασε, γιατί ουσιαστικά δεν προέβαλε στεναρή αντίσταση ενδεχομένως απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση και απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Συμφωνείτε? Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη για την νίκη του και να του ευχηθώ καλή δύναμη στο δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνει. Mm-hmm. Δεύτερον, πολιτικά να επισημάνω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα βεβαίως έβγαλε καθαρά νικητή, αλλά έδειξε ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δύο αποχρώσεις αντιλήψεις οι οποίες καλούνται να συνυπάρξουν. Άρα πλέον η πρωτοβουλία και η ευθύνη για τη σύνθεση αυτών των δύο αντιλήψεων, της πιο κοινωνικής, της πιο λαϊκής και της πιο φιλελεύθερης, η πρωτοβουλία και η ευθύνη στον κύριο Μητσοτάκη, και εύχομαι να κάνει χρήση της συνθετικής του δυνατότητας για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να γίνει γρήγορα και μεγάλη παράταξη αλλά και κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό. Ναι. Τώρα, αν αναλύσουμε. Εσείς που πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί μεταξύ των δύο γραμμών, πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί κάπου στο κέντρο? Ναι, πρέπει να κάνει ένα συνδυασμό, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να διατηρήσει το μεταρρυθμιστικό του ταπεραμέντο όπως το έχει εκφράσει προεκλογικά και έπεισε, αλλά θα πρέπει να το συμπληρώσει και με ορισμένες κοινωνικές και φιλολαϊκές πτυχές, διότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν πείσει τη μεσαία τάξη, τους αυτοδημιούργητους επαγγελματίες, τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν μια προοπτική στη χώρα, δεν μπορεί να γίνει και κοινωνική και εκλογική. Ναι, βέβαια, αυτό το ταπεραμέντο, κυρία Στυλιανίδη, το είχε σχολιάσει αρνητικά στις τελευταίες μέρες ο κύριος Μεϊμαράκης, λέγοντας ότι δεν θεωρούσε και μεταρρύθμιστο να απολυθούν η δημοτική αστυνομία, οι καθαρίστριες. Ο πόλεμος των εντυπώσεων έχει λήξει. Για να κάνουμε μια ανάλυση του αποτελέσματος, θα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται και ο χάρτης. Δηλαδή, δεν είμαστε μακριά από αυτό που λέγαμε πριν την εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή, στις λαϊκές, για παράδειγμα, συνοικίες ή στην περιφέρεια, είχαμε μια κυριαρχία του κ. Μεϊμαράκη, ενώ στον αστικό ιστό και εκεί που είχαν να πάρει δύναμη οι έντερες συνυποψήφοι, είχαμε μια αθρηστική πλειοψηφία του κύριου Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης είχε τη στήριξη και του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Ζηζικώστα και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, κύριε Στυλιανίδη, η τακτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία στους προηγούμενους μήνες με τον κύριο Μεϊμαράκη, που ήταν μετριοπαθής χαρακτηριστική από πολλά στελέχη, εκτιμάτε ότι κέρδισε, έβαλε κοντά της, έφερε κοντά της στελέχη κεντρώα που τα είχε χάσει όλο αυτό το διάστημα, ή πρέπει να ακολουθηθούν πιο σκληρές πολιτικές αντιπολιτευτικά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή η τακτική της μετριοπάθειας και της εθνικής συνεννόησης που ακολούθησε ο κύριος Μεϊμαράκη βρίσκει ακροατήριο στην κοινωνία, αλλά μειώνει το ακροατήριο στο εσωκομματικό πεδίο. Διότι κάθε φορά όταν απευθύνεσαι στους κομματικούς οπαδούς, θέλουν να είσαι αντιπαραθετικός και επιθετικός με τον αντίπαλο. Είναι φυσικό αυτό. Στο σκληρό πυρήνα του κομματικού σου κόσμου να έχεις μια τέτοια τάση. Την τάση αυτή την εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά ο κ. Μητσοτάκης αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντίληψη του κ. Μεϊμαράκη είναι η αντίληψη η οποία κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακροατήριο και στους ψηφοφόρους του Τσίπρα της προηγούμενης εκλογής, όπως και στους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων. Είδατε να κερδίζει ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα με αυτή τη μετριοπαθία όπως χαρακτηρίστηκε η πολιτική? Θα σας έλεγα το εξής, ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο, δηλαδή στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και από το 62% δηλαδή, της κυβερνητικής πλειοψηφίας του δημοψηφίσματος και το 14% δημοσκοπικά της Νέας Δημοκρατίας την άνοιξη στο 28% του Σεπτεμβρίου, κάναμε μία πορεία προς τα πάνω, ομογενοποιώντας αν θέλετε και την εκλογική μας βάση σε μία κατεύθυνση έτσι πιο υγιή. Ναι, τώρα κύριε Στυλιανίδη, κάτι τελευταίο θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Από χθες και από τις πρώτες ώρες ακούγεται ότι η νίκη του κυρίου Μητσοτάκη είναι και μια σηματοδοτή ενδεχομένως και μια ήττα γενικότερα του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος πήρε ανοιχτά θέση απέναντι στον κύριο Μεϊμαράκη και τον στήριξε. Ακούστε, για να είμαστε δίκαιοι, ο κύριος Καραμανλής όπως και ο κύριος Σαμαράς, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κύριου Μεϊμαράκη στα δύσκολα. Δηλαδή μετά την ήττα του δημοψηφίσματος. Και τον εξουσιοδότησαν ουσιαστικά και οι δύο μαζί, ο ένας με την απόφαση του και άλλος με τη στήριξή του, να διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη μιας προδιαγεγραμμένης. Στην εκλογική κούρσα όμως, κύριε Στυλιανίδη, θα μου επιτρέψει, ο κύριος Σαμαράς δεν τοποθετήθηκε.
Ναι, σωστά. Ή εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως να τοποθετήθηκε και λίγο διαφορετικά από ό,τι τότε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν εμπιστεύεσαι κάποιον στα δύσκολα, δεν μπορείς να άρεις μετά την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πρόσωπό του την ώρα που ζητάει αυτός μια δικαίωση ή μια εξουσιοδότηση για να μπορέσει να κάνει πράγματα που δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει στον ενδιάμεσο χρόνο λόγω λίστας, λόγω σεβασμού στον προηγούμενο αρχηγό κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια νέα μέρα για την Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Θέλω να πιστεύω ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις οι οποίες αναπτύχθηκαν θα συναντηθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε την παράταξή μας μεγάλη. Αν αυτό είναι απόλυτα στην ευθύνη πλέον και στην πρωτοβουλία του νέου Προέδρου και εύχομαι να κάνει το καλύτερο. Εγώ το πρωί τον ευχήθηκα. Η ευχή μου, η πολιτική, είναι να λειτουργήσει συνθετικά, να μην περιχαρακωθεί και να μπορέσουμε να κάνουμε την παράταξή μας ξανά μεγάλη κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Που ήμουν ίσως ο πιο επιθετικός ιδεολογικά και πολιτικά, όχι προσωπικά, ιδεολογικά και πολιτικά αντίπαλος σε αυτή την αναμέτρηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Μίχαλε.